Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία που έχει για τους Ολυμπίτες της Καρπάθου ο λεγόμενος μουσικός πολιτισμός, όπως τον αποκαλούν, μαζί με τα ήθη και τα έθιμα που διατηρούν αναλύωτα σε πείσμα του χρόνου με ένα αντιστασιακό εσωτερικό φρόνημα. Η παράδοση αντιστέκεται πράγματι στην Όλυμπο, όπως συνηθίζουν να τη λένε οι κάτοικοί της, που φορούν ακόμη τις νησιώτικες φορεσιές τους και μιλούν με ιδιωματισμούς δωρικής διαλέκτου. Η χοροδία που βλέπετε στελεχώνει κάθε Κυριακή το αριστερό αναλόγιο του Ιερού Ναού Ταξιαρχών Ολυμπητών Καρπάθου υπό την διεύθυνση του κυρίου Μανώλη Σοφίλα. Με θάρρος και επιμονή έχει καταφέρει πολύ καλά ακουστικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή η πιστότητα στις παραδόσεις, όπως είναι ανάγλυφη και φαίνεται ιδιαίτερα στην Όλυμπο Καρπάθου, νομίζω ότι θα μας δώσει και εμάς το έναυσμα να παρακολουθήσουμε τα μυρολόγια τα οποία θα μας πει τώρα η χοροδία και που συνηθίζουν να λένε την Μεγάλη Παρασκευή μπροστά στον επιτάφιο, όπως αυτό συμβαίνει και με πάρα πολλά χωριά και με πάρα πολλές γυναίκες που αυτή την ημέρα, την ξεχωριστή και την ιδιαίτερη, τη Μεγάλη Παρασκευή, προσπαθούν να συγχρονιστούν κατά κάποιο τρόπο με αυτό τον πόνο της Παναγίας μας. Ας ακούσουμε λοιπόν το μυρολόι, σήμερα Μαύρος Ουρανός, από τη χοροδία των Ολυμπητών Καρπάθων. Δεν έχω στόμα να σου πω, χείλη να σου μιλήσω, μία και χεροπάλαμα για να σου το δείξω. Και τον Υιό σου πιάσασαι, οι άνομοι Εβραίοι, οι άνομοι, οι άσπραχνοι και οι τρισκαταραμένοι. Ακολουθάτε μου 7 καλές γυναίκες, η Μάρθα, η Μαγδαληνή και του Λαζάρου η μάνα, του Ιακώβου η αερφή και 4 αντάμα.
χαρτιά. Τάν είναι αυτά που κάνεις. Οι Εβραίοι μου παράγγειλαν περόνια να τους κάμω. Τάν να τα κάμω, βρε χαρτιά, οι Εβραίοι τα περόνια. Τα δυο στα δυο του γόνατα, τα δυο στα δυο του χέρια, το πέμπτον το φαρμακερό να βάλω στη καρδιά του, να τρέξει αίμα και νερό από τα σωθικά του. Τα μόνη σου να τσακιστεί και το σφυρί να σπάσει και στη φωκιά να καίεσαι, ψωμί να μην χορτάσεις. Φορείς εκείνο το χλωμό, το παραπονεμένο, από φορεί ποκάμισο στο αίμα βουτυγμένο και από φορεί στη κεφαλή αγκάθινο στεφάνι, εκείνος είναι ο γιώκας σου και μου ο δάσκαλός μου. Η Παναγιά εσήμωσε, γλυκά τον ερωτούσε. Έμου μιλείς παιάκι μου, έμου μιλείς παιή μου. Μας, των Ολυμπητών που βλέπουμε Καρπάθου, θα μας πει και το γνωστό και συγκινητικό τροπάριο από την ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής που ψάλεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης όταν βγαίνει ο Σταυρωμένος, αλλά και την Μεγάλη Παρασκευή κατά την 9η ώρα. Είναι το γνωστό «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου».
ευχαριστούμε την χοροδία των Ολυμπητών Καρπάθων. Μπορεί να έχουμε την λεγόμενη οικονομική κρίση, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κρίση στην παράδοση, κρίση στον μουσικό μας πλούτο. Αυτό μας το απέδειξαν περίτρανα και είναι αξιόλογη προσπάθεια την οποία καταβάλουν και νομίζω ότι αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια και στον πρόεδρο της Αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, τον κύριο Μιχάλη Νικολαίδη, που θα έλεγα ότι μεγάλο μέρος της σημερινής εκδήλωσης οφείλεται σε αυτόν. Η ιδέα ανήκει σε αυτόν για να γίνει μια τέτοια εκδήλωση με την παρουσία χοροδιών που θα συνδύαζε, όπως είπαμε, το τεχνόν μετά του ωφελήμου.